Vibe it. Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 7 Δεκάτου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Καταρχά, καλή εβδομάδα σε όλου σα. Και μόλι εχθέ ολοκληρώθηκε και το live stream που είχαμε με τον κύριο Αντωνόπουλο, που ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον live stream που μάθαμε ωραία πραγματάκια και εκτό από τον ίδιο, θα πω εγώ, για τα μελλοντικά live stream στα κρυπτο νέα αναφέρομαι συγκεκριμένα. Και εμεί από τον κύριο Αντωνόπουλο και το live stream μα θα πάμε στι εκλογέ Αμερική και θα πάμε σε ένα meme coin το οποίο εκτοξεύτηκε 227% μετά την ομιλία του κυρίου Ήλον. Να πούμε καταρχά ότι στην Πενσιλβάνια, το μέρο το οποίο έχει πυροβοληθεί ο κύριο Τραμπ, στην ίδια ακριβώ πλατφόρμα, για 3,5 ώρε υπήρχε μια ομιλία του Τραμπ, βγήκε και μίλησε και ο Ήλιον και ο αντιπρόεδρο Αμερική. Δεν ξέρω τι κάναν 3,5 ώρε, αλλά τόσο πήρε περίπου. Να πούμε ότι όπω ήδη είπα, ο Ήλιον βγήκε και έκανε μια περίπου 5 πεντάλεπτη με εξάλεπτη ομιλία και έλεγε και έκανε τα δικά του, όπω μπορείτε να δείτε, για να υποστηρίξει τον Τραμπ σε εκλογέ. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλά που αφορούν τον Τραμπ να έχουν εκτοξευτεί όπως το Manga που έχει κάνει 33% στο 7 ημερο, το Manga Hat που έκανε 101% στο 7 ημερο και υπάρχει ένα ονόματι Dark Manga που έκανε αυτή τη στιγμή 196,3% στο 7 ημερο καθότι κάποιοι παίρνουν profit όπως μπορείτε να δείτε από το 24 ώρο που είναι μείον 20%. Να πούμε ότι για ποιο λόγο το συγκεκριμένο έκανε καλύτερε αποδόσεις από τα υπόλοιπα και εννοείται τα παρέσυρε κιόλας να ανέβουν. Και ο λόγος βρίσκεται στην ομιλία του κυρίου Ήλον, Ακούστε και θα μεταφράσω σε ελευθερή μετάφραση. Hi λέει, γεια σε όλους. As you can see, I'm, I'm not just MAGA. Όπως μπορείτε να δείτε, λέει, δεν είμαι απλά μάγκα. Είμαι dark μάγκα. και προφανώς dark μάγκα είναι αυτό εδώ πέρα το meme coin, οπότε με αυτή τη δήλωση στην αρχή της ομιλίας του ο κύριος Elon εκτόξευσε ένα meme coin. Δεν ξέρω αν το ήθελε ή έγινε κατά λάθο. Και εμεί μετά από τον κύριο Ήλον και τη Οκλοαία Αμερική, θα πάμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία εξαιρούν τι μεταφορέ κρυπτο και τι μετατροπέ από φόρο θέμενης αξία. Να πούμε ότι όντω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπήρχε αυτό ο φόρο που, αν μετατροπές μετατροπέ, οι μεταφορέ κρυπτο υπήρχε ένα πολύ ελάχιστο φόρο. Παρ' όλα αυτά και αυτό εξαιρέθηκε με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο φθηνό για του πολίτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να χρησιμοποιήσουν την κρυπτο αγορά ουσιαστικά. Εμεί από τι χώρε μα θα πάμε ουσιαστικά στο Telegram και στο Ton προφανώ, καθότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε εξελίξει. Καταρχά, σε μία είδηση από τα παλιά, το Telegram λανσάρει νόμισμα εντό εφαρμογή ονόματι Stars ή αλλιώ Αστέρια για ψηφιακέ αγορέ. Τα Telegram Stars είναι ένα νέο διακριτικό εντό εφαρμογή για την αγορά ψηφιακών αγαθών. Και όπως λεγόταν τότε σε μελλοντικέ ενημερώσεις, αυτά τα stars θα χρησιμοποιούνται για την αγορά δώρων και άλλων ψηφιακών αγαθών. Το πιο ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι το Telegram θα επιδοτεί διαφημίσεις που αγοράζονται με τα stars με αποτέλεσμα η συνολική προμήθεια να φτάνει σχεδόν το 0% αν αγοράζει κάποιο διαφημίσεις στο Telegram με τα stars. Ερχόμενοι στο σήμερα, το Telegram μας αποκάλυψε μία ενημέρωση που μπορεί να φτιάχνει δικά σου NFT πλέον από τα δώρα που θα παίρνει. Να το Telegram μας παρουσίασε τα gifts, τα οποία είναι δώρα στα ελληνικά, τα οποία δώρα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να τα στέλνετε στα μηνύματά σας. Είναι και ολεκτικά εικονιδιάκια τα οποία μπορείτε να αγοράσετε με τα αστέρια, που είναι το νόμισμα που έχει μέσα το Telegram πλέον. Το πιο σημαντικό που αφορά και την κρυπτογορά είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα δωράκια μπορείτε να τα μετατρέψετε σε NFT ουσιαστικά. Να πούμε ότι αυτή η μετατροπή των δώρων σε NFT δεν έχουμε κάποια μερομηνία για το πότε θα γίνει, ξέρουμε ότι θα γίνει. Επίση, προφανώ κάποια δώρα θα είναι πιο σπάνια από τα άλλα και πιο ακριβά και μπορείτε να μετατρέψετε αυτά τα δώρα πίσω σε αστέρια μέσα στο Telegram. Οπότε αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις του Telegram οι οποίες αφορούν και την κρυπτοαγορά. Παρ' όλα αυτά, για το ίδιο το νόμισμα του Telegram, το TON, μας έχει ανακοινώσει ότι λανσάρει το με μελάντια. Το οποίο με μελάντια είναι ουσιαστικά ένα αποκεντρωμένο κόμβο για την προώθηση και την ανάπτυξη νομισμάτων meme στο οικοσύστημα του Τον. Να πούμε ότι είναι ακριβώ ίδιο σαν το Sun Pump του Τον και το Pan Pump του Solana. Είναι ένα μηχάνημα που μπορείς να φτιάξεις πολύ γρήγορα, φθηνά και εύκολα meme coin, ώστε να ανέβει το τόν και σε αυτό το τρένο που κάνει πολύ ωραία νούμερα για το Solana. Και ακόμα και για το τόν, να πούμε, σε αυτό το σημείο. Και εμεί από τις εξελίξεις στο Telegram, ήρθε η ώρα να πάμε και στην crypto αγορά. Με το bitcoin να στέκεται στις 63.000 δολάρια. Εμείς καταφέραμε να μπούμε στο πρώτο κανάλι μας και αναμένουμε να δούμε αν κρατηθούμε εκεί. Πάμε παρακάτω, βαρεθούμε εκεί πέρα για κάποιο καιρό ακόμα. Θα δείξει πόσα πάνε εξελίξεις. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 7 Δεκάτου του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από αποτελεί παιδική συμβουλή, μόνο παιδική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντήσουν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.